όπου σκορπά το στάρι και έχει τα θάρρη του στο Θεό, πώς θα τα ξαναπάρει. Μικρό είναι το χωράφι μου, μα θα το σπεί ο στάρι. Όλοι να φάμε, να χορτάσουμε, και ζευτικά και ανθρώπι. Ωραία, μπράβο. Οι νιές ζυμώνουνε ψωμί και οι γριές το φούρνο πολεμούνε και όλοι αρχινούν τραγούδια της δουλειάς το μόχτο να λαφρώσουν. Χωρίς ψωμί πεθαίνει και η ψυχή, σάρκα κι αυτή σαν άταν. Τα Χριστούγεννα, Χριστόψωμα, τα φώτα, μαρμαρίτες και την καλή πρωτοχρονιά, τα βασιλοπιτάκια. Σαν την ημέρα της λαμπρής, να ήταν οι μέρες σούλες, με τα ζεστά λαμπρόψωμα και τις αφογκουλούρες. Τα παιδιά λοιπόν, όπως είπαν αυτά, πριν ξεκινήσουμε για την έκθεση, θα ήθελα να ευχαριστήσω κάποιους κυρίες που δούλεψαν πάρα πολύ για να βγει αυτή η έκθεση. Ευχαριστούμε πρώτα-πρώτα το ΔΟΠΑΦΣ για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή του. Τη Δημοτική Τηλεόραση και τη δημοσιογράφο κυρία Μαρία Παπαζακαρίου, που πάντα με προθυμία καλύπτει τις εκδηλώσεις μας, καθώς και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ιδιαίτερως ευχαριστούμε θερμά την κυρία Ξανθή Πικασίου, δεν ξέρω αν είναι εδώ, που την παρακάλεσα να έρθει, που μας παραχώρησε το σπίτι της και ζυμώσαμε και φουρνίσαμε εκεί όλα τα τελετουργικά και εορταστικά ψωμιά στον κύκλο του χρόνου, με δικό της αλεύρι και άλλα υλικά. Μια μεγάλη προσφορά στο Λύκειο των Ελληνίδων. Πολύ δοτική και πολύ φιλόξενη κυρία Ξανθήπη μας πρόσφερε στο τέλος ένα ωραίο γεύμα. Ευχαριστούμε επίσης τις ψωμοκεντίστριες, την κυρία Χρύσα Πάχου, την Παπαδιά, και την κυρία Διονυσία Χατζηγεωργαλή, τις ζυμώτρες, την κυρία Κοντή Φορόζη, την κυρία Αργυρό Πασχάλη και την κυρία Καλλιρόη Τρούμπα. Πολλά ευχαριστώ στην κυρία Νένα Φάκου για την βασιλόπιτα με το δικέφαλο αετό, για το κόλυβο και την προσφορά της στη διακόσμηση της έκθεσης. Την κυρία Μαρία Παρισίδου για την βασιλόπιτα. Επίσης, ευχαριστούμε την κυρία Αργυρό Καρτοφίλη, μας έφτιαξε το ζυμάρι για το εφτάζυμο, όπως τις λέω, για το εφτάσιμο, τη ΣΚΟ, καθώς και τις σιρόπιτες του 15 Αυγούστου της Κατίνες. Τον κύριο Θεοδόση Διακογιάννη που μας βρήκε το αφιόνι. Ψάχναμε να μας τον βρήκε στο Ιπποκράτειο Ίδρυμα και τον ευχαριστούμε. Γιατί με αυτό σφραγίζονται τα κώδικα εφτάσιμα. Είναι το μοναδικό εφτάσιμο σε όλη την Ελλάδα που σφραγίζεται με το αφιόνι. Την κυρία Κοκόνα Ιωαννίδη από την Κέφαλο, που μας έφτιαξε τους μαρμαρίτες. Τον κύριο Γιάννη Παπαζακαρίου για τις κρίθινες κουλούρες, καθώς και την κυρία Αρετή για τις κρίθινες κουλούρες. Ευχαριστούμε το Γιαννιώτικο Φούρνο για τα εφταζημένα ψωμάκια που μας προσφέρει. Όλα προσφορά. Όλα είναι προσφορά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης τη συνεργάτη Δέσμου, όλες τις κυρίες του ΔΣ, που βοήθησαν στα ζυμώματα, στις αυγούλες και στα πλουμιά, τα κορίτσια έφτιαχνουν τα πλουμάκια, καθώς και στη διακόσμηση της αίθουσας, της έκθεσης. Τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω τους ιερείς μας, τους σεβασμιότατους, όλες τις αρχές που βρίσκονται εδώ σήμερα και όλους εσάς που είχατε την καλοσύνη να έρθετε να τιμήσετε την εκδήλωσή μας. Δεν πειράζει. Ναι, για να αρχίσετε την. Ξέχασα στην αρχή γιατί. Επίσης και τον κύριο Ξυλουρά που έδωσε δωρεάν τον ήχο. Ναι. Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί πρόεδρε, αγαπητό Διοικητικό Συμβούλιο του Λυκείου Ελληνίδων, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας καλωσορίζουμε και εμείς σε αυτή την εκδήλωση,
η οποία ανοίγει την αυλαία των χειμερινών υποκρατείων 2019-2020. Σας μεταφέρω τις ευχές και το χαιρετισμό του Δημάρχου, ο Θεοδόση Νικηταρά, ο οποίος λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων δεν κατάφερε να είναι μαζί μας. Δυστυχώς οι συγκυρίες είναι πολύ κρίσιμες, όπως φαντάζομαι έχετε ακούσει όλοι. Υπάρχουν εξελίξεις γύρω από το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Έχουμε συνεχείς έκτακτες συσκέψεις και αυτή την ώρα γι' αυτό το λόγο απουσιάζει, γιατί βρίσκεται στο Δημαρχείο, όπου θα πάμε και εμείς σε λίγο με τη συνάδελφο την κυρία Καταρζή που βρισκόμαστε εδώ. Ξεκινάνε λοιπόν τα χειμερινά υποκράτεια, ξεκινάει ο πολιτιστικός μας χειμώνας με μία και μόνο ελπίδα, ότι όλες αυτές οι προτάσεις που κατατέθηκαν στο ΔΟΠΑΒΣ είναι προτάσεις των φορέων, των συλλόγων μας και έρχονται να θωρακίσουν το νησί μας απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις και τις δυσκολίες. Δεν έρχονται να δώσουν λύσεις, έρχονται να γεννήσουν ερωτήματα και προβληματισμούς. Και αυτό νομίζω μας βοηθάει να έχουμε όλη κριτική σκέψη και στάση απέναντι σε αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Ξεκινάμε με το Λύκειο Λινίδων της ΚΟΟ. Μετράει 48 χρόνια, αγαπητή Πρόεδρε. 43 χρόνια. 43 χρόνια και μισό αιώνα ζωής λοιπόν. Θεματοφύλακας. 48. Θεματοφύλακας λοιπόν του πολιτισμού στο νησί μας. Ο πρώτος ανάμεσα στους πρώτους πολιτιστικούς φορείς του τόπου μας. Ακολουθεί μετά άλλη μια εκδήλωση που έχει να κάνει με το Διεθνές Ιπποκράτειο Ίδρυμα και την ομάδα των υποκρατιστών. Την υποκρατική μας ταυτότητα λοιπόν, την υποκρατική μας κληρονομιά. Επίσης, άλλη μια σπουδαία εκδήλωση από το Σύλλογο Μικρασιατών ΚΟΟ Ηρόδοντος που έχει να κάνει με τις ρίζες μας. Φίλες και φίλοι, και μόνο αυτές τις τρεις εκδηλώσεις να είχαμε εντάξει στο πρόγραμμα των υποκρατείων, σας μιλώ ειλικρινά, θα ήμουν γεμάτη και ευχαριστημένη και ικανοποιημένη, γιατί αυτές οι τρεις εκδηλώσεις συμβολίζουν το νησί μας. Πολιτισμός, υποκρατική ταυτότητα, μικρασιατική κληρονομιά. Είμαστε εδώ λοιπόν για να ακούμε τους πολίτες, να ακούμε τους φορείς και όλα αυτά να τα έχουμε υπό τη σκέπη, υπό την ομπρέλα του Δήμου. Σε δύσκολες εποχές, με λιγοστά οικονομικά, με υποστελέχωση του προσωπικού, γι' αυτό χρειαζόμαστε τον εθελοντισμό και γι' αυτό συγχαίρουμε όλους εσάς που βοηθάτε και όπως είπε και η Πρόεδρος, δίπλα της έχει μια πολύ ομάδα αξιών συνεργατών που βοηθούν. Και χαίρομαι γιατί η Πρόεδρος είναι πάντα δραστήρια, ενεργή, είναι μια ζωντανή βιβλιοθήκη, μαθαίνουμε, διδασκόμαστε από τους λόγους της κάθε φορά. Και χαίρομαι και ιδιαίτερα που βλέπω και τα νέα παιδιά να είναι δίπλα, να παίρνουν τη σκυτάλη και να την προχωράνε στη νέα γενιά. Και μάλιστα, Πρόεδρε, η έκθεσή μας εδώ θα είναι ανοιχτή και για τα σχολεία, έτσι δεν είναι? Είναι, από αύριο ξεκινούν τα σχολεία. Έχουμε λοιπόν και την επίσκεψη των σχολείων, που σημαίνει ότι έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα αυτή η εκδήλωση. Με χαρά λοιπόν σας καλωσορίζουμε και σας καλούμε να στηρίξετε και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις των χειμερινών υποκρατείων. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και σας ευχαριστούμε πολύ.